Το ξέρουμε πως και εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, θέλετε απλώς να γράψετε άλλο ένα επεισόδιο στη μεταξύ σας αντιπαράθεση γύρω από το γνωστό σύριαλ σκάνδαλο Νοβάρτης. Λογικό. Έτσι παίζεται το δικοματικό παιχνίδι πολλά χρόνια τώρα. Και εσείς δεν θα μπορούσατε βέβαια να αποτελείτε εξαίρεση. Ακόμα και όταν η μεταξύ σας αντιπαράθεση ξεφεύγει από τα σκάνδαλα, επικεντρώνει σε εκείνα τα ζητήματα που σας επιτρέπει να καλύψετε την ταύτισή σας στα στρατηγικά, στα κρίσιμα, σε αυτά δηλαδή που τελικά καθορίζουν τη ζωή του λαού μας. Δείτε για παράδειγμα τις χτεσινές αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τσακώνεστε για το ύψος του πακέτου για την Ελλάδα, για να κρύψετε με ποιους όρους δίνεται αυτό το πακέτο, αλλά και ποιος τελικά θα το καρποθεί. Για να κρύψετε τελικά το πιο σημαντικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βαθιά εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα, όπως εχθρικά για τους λαούς είναι όλα τα στρατόπεδα, τα διάφορα στρατόπεδα των αστικών κρατών της. Οι ίδιες οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής σκιαγραφούν τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης, που περιέχει από τη μία νέους όρους και μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και από την άλλη πακτολό χρημάτων προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί για την περαιτέρω προώθηση της απαράδεκτης ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Μας λέτε ότι τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να επιβάλλουν μνημόνια. Μάλιστα. Όμως δεν λέτε ότι το ίδιο το πλαίσιο που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι νέοι μηχανισμοί εποπτείας με τους οποίους έχετε όλοι σας συμφωνήσει, είναι καραμπινάτα μνημόνια και μάλιστα χωρίς ημερομηνία λήξης. Το νέο πακέτο για το οποίο κομπάζετε, γιατί είναι, όπως λέτε, το μεγαλύτερο που έχει ποτέ δοθεί, δεν είναι ούτε δωρεά, ούτε δανεικά και αγύριστα. Είναι νέα θηλιά στο λαιμό του λαού, ο οποίος θα κληθεί να τα πληρώσει και με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση κοινωνικών δαπανών στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Γιατί, όπως θα σας θυμίζουν οι συνεταίροι σας, τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά, γιατί για να ταϊστεί η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, ο λαός μας έχει ήδη πληρώσει πολλά, μόνο που τώρα με τον αγώνα του πρέπει να πει πως δεν θα πληρώσει ξανά τα σπασμένα της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Να έρθω και στο άλλο θέμα της μεταξύ σας κόντρας, που γίνεται πάλι μόνο και μόνο για να κρύψετε τις στρατηγικές σας συγκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, οι τελευταίες επικίνδυνες εξελίξεις με την άφτεξη της Τουρκίας επιβεβαιώνουν ότι η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται βήμα το βήμα. Μόνο που κρύβεται από το λαό ότι το χθεσινό βήμα κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας, μια μέρα μόλις μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει ξανά ότι οι περιβόητοι σύμμαχοί σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, το μόνο που κάνουν είναι να νύπτουν τα σχήραστον μπροστά στη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, προωθώντας φυσικά δικά τους σχέδια σε βάρος των λαών. Μάλιστα, η δήλωση του State Department, που κάνει λόγο για αμφισβητούμενα ύδατα στο χώρο της τουρκικής ναύτεξ, όχι μόνο είναι προκλητική, αλλά δείχνει και τις πραγματικές προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για επιβολή καθεστώτος συνδιαχείρισης. Τόσο εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όσο και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε σημαία της εξωτερικής σας πολιτικής, τη στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, παραδίδοντας όλη τη χώρα για αμερικάνικες βάσεις, με το πρόσχημα και της προστασίας από την Τουρκία δήθεν. Το αποτέλεσμα, να εισπράτετε από τους συμμάχους σας δηλώσεις περί αμφισβητούμενων υδάτων. Είστε και γι' αυτό
υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να σας έχει κανείς καμιά εμπιστοσύνη. Κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα από την όποια απόφαση της Βουλής και την παραπέρα δικαστική πορεία της υπόθεσης που συζητάμε σήμερα, το σίγουρο είναι ότι σήμερα πέφτει η αυλαία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας σχετικά με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μια διαδικασία που κράτησε κοντά 3 χρόνια και τη ζήσαμε μάλιστα σε 2 εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή ήταν η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της εμπλοκής πολιτικών προσώπων στο συγκεκριμένο σκάνδαλο που συστήθηκε στην προηγούμενη Βουλή με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η δεύτερη εκδοχή ήταν η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του ρόλου του κυρίου Παπαγγελόπουλου στη συγκεκριμένη υπόθεση που συστήθηκε σε αυτή τη Βουλή με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το περίεργο στην όλη διαδικασία? Φαινομενικά περίεργο δηλαδή, αλλά για μας καθόλου λογικό και εξηγήσιμο. Ενώ οι 2 εκδοχές του σκανδάλου Νοβάρτης εμφανίζονται ως μεταξύ τους αντίθετες, αφού η πρώτη υποτίθεται ερευνούσε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και η δεύτερη την υποτιθέμενη σκευωρία σε βάρος αυτών των προσώπων, στην πραγματικότητα είχαν και οι 2 ορισμένα κρίσιμα κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά? Πρώτον, και η ΜΕΝ και η ΔΕ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, βολευτήκατε σε μια δικοματική, μικροκομματική αντιπαράθεση με τη βοήθεια και του ΚΙΝΑΛ. Αυτή σας η αντιπαράθεση όλο και περισσότερο απομακρυνόταν από την πραγματική διερεύνηση των ουσιαστικών πτυχών του σκανδάλου. Ενός σκανδάλου που δεν είναι τίποτε άλλο από την εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου, την οποία με συνέπεια υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ επέδειξαν αιμονή στα περισκευωρίας, παρόλο που αυτό το διάστημα ήρθαν στην επιφάνεια στοιχεία για επαφές της Νοβάρτης με πρόσωπα που αν μη τι άλλο ακουμπούσαν, είχαν σχέση με την πολιτική και δικαστική εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για μια νέα σκευωρία, αυτή τη φορά σε βάρος του, ανασύροντας μάλιστα και το μακρινό πλέον 1989, προκειμένου να εμφανιστεί και με αυτόν τον τρόπο ως η νέα ηφηγένεια της σοσιαλδημοκρατίας, του νέου, όπως ισχυρίζεται, ΠΑΣΟΚ. Μια αμαρτωλής δηλαδή και ξεφωνημένης, εδώ που τα λέμε, σοσιαλδημοκρατίας, της οποίας ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια της έχει πάρει το βασικό ρόλο ψυχήτε και σώματι εκδιδόμενη. Και όλο αυτό μάλιστα εν είδη μιας ιδιότυπης μεταξύ σας ομερτά συνέβαινε την ώρα που ο εξοδικαστικός συμβασμός που υπέγραφε η Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούσε την πιο τρανή παραδοχή για την ύπαρξη του σκανδάλου. Το οποίο βέβαια δεν αποτελεί ούτε πρωτοτυπία ούτε εξαίρεση στο χώρο των φαρμακοβιομηχανιών. Αντίθετα, η αποκάλυψή του έγινε λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλίων για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων στην παγκόσμια αγορά, όπως κατά καιρού συνέβη και με άλλους κολοσσούς. Με αυτά τα γνωστά deal μεταξύ κρατών και μεγάλων εταιριών μένουν όλοι ευχαριστημένοι, αφού και το σκάνδαλο μένει στον αφρό και η Νοβάρτης με ένα συμβολικό για τα μεγέθη της τίμημα συνεχίζει ανενόχλητη να κάνει τις δουλειές της. Πότε το ξαναείδαμε αυτό το σύριαλ στην Ελλάδα? Με το γνωστό σκάνδαλο Siemens, όπου η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν υπογράψει τότε τον γνωστό εξοδικαστικό συμβιβασμό και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον εφάρμοσε μια χαρά. Είδαμε βεβαίως το εξής τραγελαφικό. Από τη συμφωνία του εξοδικαστικού συμβιβασμού Ηνωμένων Πολιτειών Νοβάρτης προσπάθησαν να εμφανιστούν δικαιωμένοι τόσο η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, παίζοντας όλοι τους με τις λέξεις και ερμηνεύοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο τη συμφωνία. Στην ουσία όμως, με το γνωστό αποπροσανατολιστικό και χυδαίο ταυτόχρονα σκυλοκαυγά προσπάθησαν να συγκαλύψουν την μπόχα που αναδύουν τα διάφορα παρεδώσε με μεγάλους επιχειρηματίες. Παρεδώσε
που είχαν βέβαια όλες οι κυβερνήσεις, αλλά κυρίως προσπάθησαν να κρύψουν την κοινική και ομή πραγματικότητα, ότι μέσα από τέτοιες συμφωνίες νομιμοποιείται η ασυδοσία και η κερδοσκοπία μεγάλων εταιριών εν προκειμένου σε βάρους του πιο σημαντικού και πολύτιμου αγαθού που είναι η υγεία του λαού. Ο λόγος της αλλεργίας σας προφανής. Όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησαν με πολύ μεγάλη συνέπεια την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας και του φαρμάκου, φορτώνοντας στις πλάτες των ασφαλισμένων και των ασθενών τις όποιες περικοπές έγιναν στη δημόσια δαπάνη. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε με ιδιαίτερη ένταση σήμερα σε συνθήκες πανδημίας, κατά τις οποίες ο ελληνικός λαός και οι λαοί όλου του κόσμου βρίσκονται στο έλεος των διεθνών ανταγωνισμών, των εμπορικών πολέμων, των επιχειρηματιών, των κερδοσκόπων του τομέα της υγείας και του φαρμάκου. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε βέβαια σήμερα που ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία, αυτός ο επίγειος για σας θεός της ελεύθερης αγοράς, φανέρωσε όχι μόνο τον παρασιτικό, αλλά και τον πολλαπλά επιζήμιο και επικίνδυνο χαρακτήρα και ρόλο του. Κυρίες και κύριοι, κοινό στοιχείο όλων σας επίσης ήταν η προσήλωσή σας στον απαράδεκτο νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ενώ το ΚΚΕ και στις δύο φάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης επέμενε στην πλήρη κατάργησή του, εσείς, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, τον διατηρήσατε, προτείνοντας κάποιες μικροβελτιώσεις, αφήνοντας όμως στο απειρόβλητο την ουσία αυτού του νόμου. Ότι δηλαδή η δικαστική έρευνα και δίωξη για υπουργούς και πρώην υπουργούς καθορίζεται από τον εκάστοτε κοινοβουλευτικό και πολιτικό συσχετισμό. Η ευθύνη είναι πλέον όλη δική σας, γιατί ειδικά η εμπειρία αυτής της περίοδου ανέδειξε και απέδειξε περισσότερο τις αντιφάσεις, τα ίδια τα διέξοδα αυτού του νόμου. Σταματήστε λοιπόν αυτό το άχαρο θέατρο, ανάλογα με το αν βρίσκεστε στη θέση του κατηγορουμένου ή του κατήγορου, να διαμαρτύρεστε για παρατυπίες και για αξιοποίηση των διαδικασιών από την κάθε φορά κυβερνητική πλειοψηφία, με τρόπο που εξυπηρετεί τις εκάστοτε πολιτικές της επιδιώξεις. Δεν τα γνωρίζετε αυτά όταν όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, απορρίπτατε κατά τη συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε να μην υπάρχει η βάση για αυτά τα πολιτικά παιχνίδια? Δεν γνωρίζετε ότι όταν μια κοινοβουλευτική επιτροπή, ένα πολιτικό όργανο, αναλαμβάνει ανακριτικά καθήκοντα, από τα οποία εξαρτάται η δίωξη υπουργών για πιθανά αδικήματα, αυτή θα υποτάσσεται στους εκάστοτε πολιτικούς κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς με τις γνωστές πλέον σε όλους συνέπειες? Αυτός ο διπλός ρόλος της Επιτροπής ως πολιτικού και ταυτόχρονα ανακριτικού οργάνου είναι που δημιούργησε και μια σειρά αντιφάσεις στη λειτουργία του, με τις ατέρμονες συνεδριάσεις για τις εκατέρωθεν προτάσεις εξαίρεσης μελών της Επιτροπής με διάφορους προσχηματικούς λόγους, αλλά και τις διάφορες προσταφαιρέσεις μαρτύρων με σκοπό όχι την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά τη δημιουργία του επιδιωκόμενου σε κάθε φάση κλίματος. Αντίστοιχα, παρεμποδίστηκε η διερεύνηση της υπόθεσης με την επιλεκτική αποστολή στην Επιτροπή κρίσιμων εγγράφων για την υπόθεση Νοβάρτης που παρακρατούνταν από την εισαγγελία με το πρόσχημα του απορρίτου. Σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η Επιτροπή έχοντας άγνοια όχι μόνο για το περιεχόμενο βασικών εγγράφων, αλλά ακόμα και για μια σειρά πληροφορίες και παρεμβάσεις που από ό,τι φαίνεται ανταλλάσσονταν μεταξύ αμερικάνικων και ελληνικών αρχών με κάθε απίθανο τρόπο
και με την άμεση εμπλοκή του αμερικάνικου παράγοντα. Διαδικασίες που δεν θυμίζουν σε τίποτε δικαστική συνδρομή, αλλά μάλλον παραπέμπουν σε άλλου είδους ύποπτες, περισσότερο πρακτόρικου θα έλεγα χαρακτήρα διαδικασίες, με διάφορες άλλες τέτοιες προεκτάσεις. Στη συντήρηση αυτού του αποπροσανατολιστικού παιχνιδιού συνέβαλε βέβαια και το νέο επεισόδιο με τη δημοσιοποίηση των γνωστών ηχογραφημένων συνομιλιών. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν θα νομιμοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων αποδεικτικών μέσων, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος θεσμοθέτησε τη χρήση τους για ένα διάστημα και τώρα παριστάνει και το θύμα. Βεβαίως, αν υπάρχει κάτι που δεν αμφισβητείται από κανένα σας, ούτε από τον κύριο Παπά, και το οποίο βέβαια δεν τολμά να θίξει η Νέα Δημοκρατία, είναι τα διάφορα παζάρια κυβερνήσεων με μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμα και διακρατικές συμφωνίες με τους διάφορους ιμπεριαλιστές φίλους σας, εν προκειμένου με το κράτος του Ισραήλ, αφού ως γνωστόν οι ηχογραφημένες συναντήσεις έγιναν κατά παραγγελία, όπως λένε, Νετανιάχου. Μπίμπι. Αυτή τη στάση αρχών κρατήσαμε και στο θέμα των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων, στο οποίο υπήρξε άλλη μια συμπαιγνία μεταξύ σας. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ξέμειναν στις δηλώσεις ότι θα τραβήξουν τις κουκούλες, ο δε ΣΥΡΙΖΑ κρατάει το λάβαρο στην υποστήριξη της κουκούλας, σε πλήρη αντίθεση με όσα ορθά επεσήμανε παλιότερα, όταν ήταν αντιπολίτευση, για ένα άκρος επικίνδυνο θεσμό, σε εισαγωγικά δικά σας λόγια κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, ασυμβίβαστο με βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, πάλι σε εισαγωγικά. Τελικά και το θεσμό χρησιμοποιήσατε όσο ήσασταν κυβέρνηση και τον υπερασπίζετε μαζί με αυτούς που θέσπισαν την κουκούλα και τώρα διαμαρτύρονται για τις συνέπειές της. Το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό σας είναι η ευθύνη που μοιράζεστε για την κατάσταση στον χώρο της δικαιοσύνης. Ως κόμμα δεν διατηρούμε την παραμικρή αυταπάτη ότι παρεμβάσεις ασκούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση και στο έργο της δικαιοσύνης. Ούτε αυτό είναι καινούριο φαινόμενο. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι υπαρκτές, χρόνιες και αφορούν ιδιαίτερα υποθέσεις που σχετίζονται με ισχυρά οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα ή παρουσιάζουν ένα γενικότερο πολιτικό ενδιαφέρον. Ήταν εξάλλου αποκαλυπτικές έως και θλιβερές οι αλληλοκατηγορίες ανώτατων δικαστικών λειτουργών για ομαδοποιήσεις και διαφόρων ειδών εξυπηρετήσεις, για απειλές και εκβιασμούς, αλλά και συγκαλύψεις αυτών στο όνομα δήθεν της προστασίας του κύρους της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Βέβαια, αυτά είναι τα επακόλουθα όταν δημιουργείται και συντηρείται μια δικαιοσύνη που προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν τον κρύβεται εξάλλου, ειδικά αυτόν τον προσανατολισμό σας, όταν η ηγεσία της ορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, ουσιαστικά δίνεται και την τυπική νομιμοποίηση για να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά δημιουργούνται οι δεσμοί και δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό, στην εκάστοτε κυβέρνηση, να ασκεί πιέσεις και παρεμβάσεις σε δικαστικούς λειτουργούς. Όλες οι κυβερνήσεις αξιοποίησαν αυτή τη διαδικασία και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, δεν αρνηθήκατε όλοι σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, ακόμα και αυτή την πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση, να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα και όχι να ορίζεται από την εκάστοτη κυβέρνηση. Δεν δικαιούστε λοιπόν να παριστάνετε τους ανήξερους για μια κατάσταση που εσείς οι ίδιοι συντηρείτε. Το ίδιο ισχύει και για τα όσα κατά τη γνώμη μας πολύ σοβαρά έχουν βγει στη φόρα και αφορούν και την τραγωδία στο Μάτι, αλλά και τις μεγάλες πυρκαγιές στα Κύθυρα και στη Μάνη.
δεν δικαιούστε να παριστάνετε τους ανήξερους για τα όσα φαίνεται ότι συμβαίνουν στο πυροσβεστικό σώμα. Και όταν μιλάμε για το πυροσβεστικό σώμα, μιλάμε για ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού που έχει επομιστεί την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού. Είναι πραγματικά σοκαριστικό για όσους έχουν ζήσει τις τραγικές συνέπειες μιας πυρκαγιάς να ακούν πως στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βάζουν σε δεύτερη μοίρα την ανθρώπινη ζωή μπροστά στο μεταξύ τους ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αλλά εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δικαιούστε να εμφανίζεστε σοκαρισμένοι, γιατί ορισμένα από αυτά τα στελέχη ακουμπούν και στο κόμμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε αν πούμε ότι όλα πρέπει να διερευνηθούν. Το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο να μάθει ο ελληνικός λαός τι πραγματικά συνέβη εκείνες τις τραγικές ώρες, αλλά κυρίως το να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια τραγικά περιστατικά. Μόνο που κανείς από εσάς δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής για την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλησε με τη συμμετοχή του να συμβάλλει στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και των όσων διαδραματίστηκαν γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Αν και η επαναλαμβανόμενη πλέον αρνητική εμπειρία από ανάλογες επιτροπές δεν μας γεννούσε και ιδιαίτερες ελπίδες για την επιτυχία του εγχειρήματος, όπως τελικά και επιβεβαιώνεται. Σας κάναμε επίσης από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας διαδικασίες που οδηγούν σε κουκούλωμα, σε συγκάλυψη, σε αποπροσανατολισμό. Εξάλλου, την ίδια στάση κρατήσαμε και κατά την αρχική συγκρότηση της αντίστοιχης Επιτροπής το 2018 από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που με διαδικασίες εξπρές έκλεισε την υπόθεση με το πρόσχημα της δίθεν αναρμοδιότητας. Σας είναι λοιπόν ήδη γνωστό ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει όλα αυτά τα παιχνίδια και την προσπάθεια συγκάλυψης, είτε αφορά το σκάνδαλο στο χώρο του φαρμάκου, είτε τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και δεν θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα συνεχίσουμε όμως να ενημερώνουμε το λαό για τα πραγματικά γεγονότα. Κυρίως θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια για να εξαλειφθούν όλες αυτές οι αιτίες που γεννούν τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή, σε τελική ανάλυση τη βαθιά σύψη αυτού του συστήματος και αυτού εδώ του κράτους. Ευχαριστώ.